Διαβάσουμε από τη σελίδα 952, σελίδα 952 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Σελίδα 952, Ιώτα Δέλτα 19. Έτι ο λίγων και ο κόσμος δεν με βλέπει, εσείς όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη τη μέρα εσείς θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει με αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας ουχή ο Ισκαριώτης. Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε Αυτόν εις ημάς και όχι στον κόσμο? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν θέλω μεν ελθεί και εν Αυτό θέλω μεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει. Και ο λόγος τον οποίον ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Και να πάμε στο γιώτα έψιλον, στην άλλη στήλη, πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός, παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερον καρπόν. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δε δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δε μείνει εν τη αμπέλο ούτως ουδέ εσείς, εάν δε μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος εις τα κλίματα, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν, διότι χωρίς εμού δε δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτετε έξω ως το κλίμα και ξηραίνετε, και συνάγους είναι αυτό και ρίπτους είναι σπήρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού, ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημώνα είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής, το να βάλει τη στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός με φανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς να κάμετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το όνοματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμεί πρώτερον εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπάει το ειδικόν του, επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε τον λόγον τον οποίον εγώ είπαν προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Αν εμέ εδίωξαν και εσάς θέλους ιδιώξει. Εάν το λόγο με φύλαξαν και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωσι το πέψαντα εμέ. Αμήν. Τώρα πια μπήκαμε σε άλλη Διαθήκη, σε άλλο πνεύμα. Δεν είναι το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης,
δεν είναι η διαθήκη του νόμου που μας αποκαλύπτεται, που ο Θεός δι' αυτού αποκαλύπτει την αμαρτία, την ανομία και την παράβαση και φανερώνει τον δρόμο της υπακοής, αλλά είναι ένα άλλο πνεύμα, μια άλλη διαθήκη, η οποία μας αποκαλύπτει ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τώρα αυτός δια του οποίου τα πάντα δυνάμεθα, καθώς αυτός είναι που μας ενδυναμώνει και μπορούμε να πούμε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Ιησού Χριστού, καθώς λέγει ο Παύλος, αυτός ο ίδιος μας μιλάει. Ο Λόγος ο ενσαρκωμένος του Θεού. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή και έγινε άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αυτός ο ίδιος μας λέγει και μας αποκαλύπτει μία πορεία μοναδική, ιδιαίτερη, που ξεκινάει από απόλυτη αδυναμία και καταλήγει στην τέλεια δύναμη. Έτσι λοιπόν, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός ότι δεν θα με βλέπετε σε λίγο στους μαθητάς του, και ο κόσμος δεν με βλέπει. Εσείς όμως θα μπορείτε να με βλέπετε, γιατί θα ζείτε στην παρουσία μου. Αλλά για να ζείτε στην παρουσία μου, μία μόνο προϋπόθεση υπάρχει: να με αγαπάτε. Και το να με αγαπάτε δεν είναι λόγια, όχι να με αγαπάτε με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και για να με αγαπάς με έργο και αλήθεια, πρέπει να έχεις τις εντολές μου και να τις φυλάτεις αυτές. Και να έχεις τις εντολές που εγώ δίδω σε σένα, αλλά ιδίως να τις φυλάς. Δηλαδή δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σ' αρέσει και ό,τι νομίζεις, αλλά θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Και τότε, εάν με αγαπάς, η πρώτη σοβαρότατη συνέπεια θα είναι να σ' αγαπάει ο πατέρας μου. Και αν σ' αγαπάει ο πατέρας μου, κι εγώ θα σ' αγαπάω, γιατί εγώ κάνω ό,τι κάνει ο πατέρας μου. Και αν λοιπόν ο πατέρας μου σ' αγαπάει και εγώ σ' αγαπάω, τότε εγώ θα σου φανερώνω τον εαυτό μου. Και ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, λέει: τι σημαίνει αυτό, Κύριε? Και ο Κύριος του λέει: όσο πιο πολύ μ' αγαπάς, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπάει ο πατέρας μου. Όσο πιο πολύ μ' αγαπάς αποδεδειγμένα, φυλάτοντας, αγωνιζόμενος στον αγώνα των καλών να φυλάτεις τις εντολές μου, τόσο περισσότερο εγώ θα σου αποκαλύπτομαι. Τόσο πιο πολύ εγώ θα σε πλησιάζω, θα συνομιλώ μαζί σου. Και για να το καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, μας θυμίζει ότι στην Παλαιά Διαθήκη η άπελος του Θεού ήταν ο λαός Ισραήλ, στον οποίον έκανε τα πάντα, αλλά αυτοί αντί να κάνουν σταφύλια έκαναν αγριοστάφυλλα. Τώρα όμως έρχεται να μας φανερώσει ένα καινούριο αμπέλι. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει ο Χριστός. Εγώ, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πώς είσαι η άμπελος η αληθινή? Το σώμα μου είναι η Εκκλησία. Κεφαλή της Εκκλησίας είμαι εγώ. Είναι η Εκκλησία μου, είναι η νύμφη μου, είμαι εγώ ο ίδιος. Εάν θέλεις να με γνωρίζεις, πρέπει να είσαι φυτευμένος στο αμπέλι μου.
εγώ θα σε φυτέψω στο αμπέλι μου. Ο πατέρας μου θα σε καλλιεργεί. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσύ, το από εδώ και πέρα θα μιλάω στον ενικό. Εσύ είσαι ένα κλίμα του Κυρίου. Εάν κάνεις καρπό καλό, και πώς θα κάνεις καρπό καλό, αν φυλάς τις εντολές μου, εάν με αγαπάς, αν κάνεις καλό καρπό, γιατί το δέντρο το καλό φαίνεται από τον καρπό του. Αυτό το οποίο θέλει ο Χριστός από σένα είναι η καρποφορία σου. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Δεν ενδιαφέρεται που ενδιαφέρεται να σε ευλογεί. Σε ενδιαφέρει εσύ να τον δοξάζεις με την καρποφορία σου. Δεν είναι το σημαντικότερο για το Θεό να είσαι ευλογημένος. Γιατί θα έλεγε όμως είσαι αυτόν, εγώ ευλογώντας ευλογήσω. Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει όμως είσαι αυτόν, εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, αλλά και πληθύνων θα σε πληθύνω. Το σημαντικό είναι να γίνεις, να γίνει ο καρπός όπως τα άστρα του ουρανού και η άμμο στη θάλασσα. Εκεί δοξάζομαι. Εκεί δοξάζει το πατέρας μου. Αλλά για να φτάσεις εκεί έχεις μία συγκεκριμένη πορεία. Φρόντισε από μόνος σου να κάνεις καλό καρπό. Αυτή είναι η αρχή. Όχι φρόντισε από μόνος σου να ευλογήσει. Φρόντισε από μόνος σου να καρποφορείς. Ενδιαφέρσου, ζήτα, ψάξε, βρες τον τρόπο, αγωνίσου για να έχεις καρπό καλό, ώστε όταν δει ο Θεός, ο Γεωργός, ότι έχεις καρπό καλό, και τι θα πει καρπός καλό, κάνω το θέλημά του, τότε θα σε αγαπήσει ο πατέρας. Εάν δεν φέρεις καρπό καλό, από πότε αρχίζει αυτό? Σε αγάπησα, με αγάπησε αιώνια, σε ήλκησα, με έλεος σου αποκάλυψα, τον Ιησούν Χριστόν ότι είναι ο Υιός μου ο μονογενής. Επεκαλέστη, σου βάλα την καρδιά πίστη να πιστέψεις και να επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Σε έσωσα και ο Ιησούς Χριστός ο Υιός μου σε πρόσθεσε στην Εκκλησία. Τώρα, καρπό καλό. Και ποιος είναι ο καρπός? Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Βαφτίσου εν ύδατι. Δεν βαφτίζομαι. Δεν έχεις και δεν θα έχεις καρπό. Παραδείγματος χάρη. Εάν φέρεις καρπό, αλλά βάφτισμα, όχι βάφτισμα κατά τη γνώμη σου, έκανα όταν ήμουν μωρό. Πήγα εκεί πέρα και με βαφτίσανε. Το βάφτισμα πρέπει να είναι όπως το Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός και είχε αποστολή Θεού για αυτό το έργο. Δεν βαφτίζει όποιος θέλει, αλλά ας βαφτίζει όποιος θέλει. Δεν βαφτίζομαι από όποιον θέλει. Και θέλω να έχω καρπό καλό, ώστε να μην με ξεριζώσει ο Θεός, ο Γεωργός, γιατί λέει όποιος δεν φέρει καρπό, το κλίμα αυτό το καθαίρει, το ξεριζώνει, γιατί του πιάνει τον τόπο. Αν όμως φέρει καρπό πολύ, καρπό καλό, τότε το καθαρίζει για να φέρει πιο πολύ καρπό. Και αρχίζει τώρα η πορεία. Σεις όλοι, και ξαναλέω ενικός, εσύ είσαι καθαρός από το λόγο τον οποίο ακούς. Άρα μένεις στη διδαχή των Αποστόλων. Ενδιαφέρεσαι να ακούς το λόγο του Θεού και δια της ακοής να αυξάνει η πίστη σου. Η πίστη όχι η σώζουσα η αρχική, η πίστη που θα φτάσει δια αγάπης να ενεργείται. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Ενδιαφέρεσαι να ακούς το λόγο του. Διψάς για το λόγο του. Και αυτός ο λόγος σε καθαρίζει. Δεν έρχεσαι όποτε θέλεις, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά το μήνα, πότε πότε.
δεν θα φέρει καρπό, δεν θα σε καθαρίζει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Τελειώνει η ενέργεια και το έργο του Θεού στη ζωή σου. Τελειώνει. Σου δίνει την ευκαιρία να μετανοήσεις. Γιατί αλλιώς τέλος και φεύγουμε. Όχι. Σου δίνει, μας δίνει την ευκαιρία να μετανοήσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μας καθαρίζει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαρίζομαι ενώπιον του Θεού. Να με καθαρίζει ο Χριστός μόνο με το Λόγο Του. Και αν μάλιστα μείνω στο Λόγο Του, μείνατε εν το Λόγο το εγμό, το εμί, τότε το κλίμα θα φέρνει καρπό, ο μένον εν εμί και εγώ εν αυτό, αυτός φέρνει καρπό πολύ. Πώς τώρα θα μένω μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μέσα μου? Ένας τρόπος υπάρχει πάλι. Κλάση του άρτου κάθε Κυριακή. Όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμί μένει και εγώ εν αυτό. Άρα ξεκινάμε με τη διδαχή των Αποστόλων που μας καθαρίζει ο Λόγος του Θεού και συνεχίζουμε με την κλάση του άρτου ώστε ο Χριστός να μένει μέσα μας. Τότε ο καρπός μας θα αυξάνει. Τότε το έργο του Θεού θα βρίσκει καλό κλίμα. Θα αυξάνει. Το ζητούμενο είναι η καρποφορία σου. Το ζητούμενο δεν είναι η ευλογία σου. Το ζητούμενο δεν είναι να περνάς καλά. Το ζητούμενο είναι να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή σου. Το επόμενο, εάν μείνετε εν εμί, συμμετέχονται στην κλάση του άρτου κάθε Κυριακή, αλλά και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, τότε θα αρχίσει να σε ευλογεί ο Θεός με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Ό,τι ζητάς θα γίνεται σε σένα. Και τι σημαίνει οι λόγοι μου να μείνουν εν εμί, λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αλλά με τα πάση σοφίας. Για να μένουν οι λόγοι του Χριστού μέσα μας, πρέπει να έχουμε σοφία άνωθεν. Όχι γήινη ζώδη και δεμενιώδη, άνωθεν σοφία. Και πώς θα έχουμε σοφία άνωθεν? Πρώτον, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, και δεύτερον, ταύτα μελέτα, σ' αυτά μένε, να ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα μας. Ταυτά μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή. Θα προκόβεις. Η ζωή σου θα πηγαίνει από προκοπή σε προκοπή. Πού? Σε όλα. Και γιατί το κάνει ο Θεός? Για να βεβαιώσει το Λόγο Του. Αλλά δεν είναι και αυτό μόνο που ζητάει ο Θεός και θέλει ο Θεός. Εάν προσέχεις τον εαυτό σου και φυλάς και τη διδασκαλία, τότε και τον εαυτό σου θα σώζεις και τους άλλους θα σώζεις, άρα η καρποφορία σου θα είναι μεγάλη. Και ξαναδιαβάζω. Εάν μείνετε εν εμί και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, τότε πρώτον θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Δεύτερον, εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα φέρνετε καρπό πολύ. Και τώρα μεταμορφώνεστε από κλίμα σε μαθητή του Χριστού. Τώρα αποκτάς μία προσωπική σχέση, δηλαδή έναν προσωπικό δάσκαλο. Μέχρι τώρα δεν ήτανε, δεν ήτανε. Τώρα γίνεται ο προσωπικός σου δάσκαλος. Εάν εσύ θέλεις να σε διδάσκει. Πότε δηλαδή? Όταν μένω στο Χριστό, συμμετέχω στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου και οι λόγοι του Χριστού μένουν μέσα μου, κατοικεί ο Λόγος του Χριστού πλουσίως μέσα μου με τα πάση σοφίας. Η σοφία
έρχεται εκ του φόβου του Κυρίου. Ο φόβος του Θεού με οδηγεί να πράττω το θέλημά Του. Και πώς καταλαβαίνω ότι θα πράττω το θέλημά Του? Αν μελετώ το Λόγο του Θεού, για να μένω στο Λόγο του Θεού, για να πράττω το θέλημα του Θεού. Τότε προκόφτω, προοδεύω, και αν μάλιστα προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, προσέχω, αγρυπνώ και προσεύχομαι για να μην πέσω σε πειρασμό, τότε και τον εαυτό μου θα σώζω και τους ακούοντας. Καρπός πολλής. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Καθώς σε με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς, τώρα πρέπει να μείνετε στην αγάπη μου. Καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου, κατά αυτόν τον τρόπο μένω στην αγάπη Του. Και εσείς προσέχετε τώρα να φυλάξετε τις εντολές μου για να μένετε στην αγάπη μου. Τι σημαίνει μένω στην αγάπη του Χριστού? Μένω. Δεν ξεκινάω σαν το Σολομώντα το θέλημα του Θεού. Δεν ξεκινάω σαν τον Εζεκία το θέλημα του Θεού και μετά απολαμβάνω την ευλογία του Θεού. Ξεκινάω σαν τον Σολομώντα και σαν τον Εζεκία, ιδιαίτερο σαν τον Δαβίδ, με το θέλημα του Θεού και μένω στο θέλημα του Θεού. Γιατί μέσα από αυτό γνωρίζω την αγάπη του Θεού. Μου αποκαλύπτε το Χριστός, θυμηθείτε τι διαβάσαμε. Τι σημαίνει ότι μέλεις να φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς? Εάν κάποιος με αγαπάει, το λόγο μου θα φυλάξει μέσα του και θα μένει στην αγάπη μου. Και όσο πιο πολύ μένει στην αγάπη μου, τόσο πιο πολύ εγώ θα αποκαλύπτομαι σε Αυτόν. Και όσο πιο πολύ εγώ αποκαλύπτομαι σε Αυτόν, τόσο πιο πολύ Αυτός θα απολαμβάνει την αγάπη μου. Και τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο περπάτημα. Απολαμβάνω την αγάπη του Χριστού, γιατί μου αποκαλύπτει ο Χριστός την αγάπη Του. Λέει ο Απόστολος Παύλος, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι από τα πιο σοβαρά κομμάτια της Γραφής, προσεύχομαι για σας για να σας δόθησε ο Θεός κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, ώστε να κρατεωθείτε δια του Πνεύματος των εσωτερικών άνθρωπων πρώτον. Δεύτερον, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου διαπίστεως, ώστε να μπορείς να έχεις αποκαλύψεις του Χριστού. Να γνωρίζεις το ύψος, το μήκος, το πλάτος, αλλά και τα βάθη του Θεού. Και τότε θα γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Όχι μόνο θα γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού, αλλά όσο τον πλησιάζει, τόσο πιο πολύ θα σου αποκαλύπτεται και τόσο πιο πολύ θα γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού. Και όσο πιο πολύ γνωρίζεις την αγάπη του Χριστού, τόσο πιο πολύ θα τον λατρεύεις, θα τον αγαπάς. Θα αυξάνεται η αγάπη δική σου, θα αυξάνεται η αγάπη του Χριστού. Θα αποκαλύπτεσαι μπροστά στο Χριστό στο ταμείο σου, θα σου αποκαλύπτεται ο Χριστός μπροστά σου στο ταμείο Του. Είναι ένα περπάτημα απολύτως μοναδικό, που μόνο όποιος μελετάει το Λόγο του Θεού μπορεί να το ζει και να το απολαμβάνει. Όχι να απολαμβάνει την ευλογία του Θεού, να απολαμβάνει την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι να απολαμβάνω ότι ο Χριστός με ευλόγησε στη δουλειά μου, στη ζωή μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, χάρισε καλή γυναίκα και λοιπά. Και λοιπόν, τη συνέχεια σου την ξέρεις.
Δεν θέλω να απολαμβάνω τα δώρα του Θεού, που και αυτό το κάνει ο Θεός. Εγώ θέλω να απολαμβάνω την αγάπη του Χριστού, που ξεπερνάει κάθε λογική. Και τότε η χαρά σου θα είναι πλήρης. Να λοιπόν ποιος είναι όχι ο ευλογημένος άνθρωπος, ο ευτυχισμένος άνθρωπος. Αυτός που δεν ξέρει τι θα πει, λύπη, θλίψη, αγωνία, φόβος. Γιατί η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και την τελή αγάπη τη γνωρίζει εξ αποκαλύψεως Χριστού. Ο Χριστός του αποκαλύπτει την αγάπη του. Και η τελή αγάπη εξοδιώκει το φόβο και δεν φοβάται τίποτα. Όχι γιατί είναι παλικαράς, αλλά γιατί γνωρίζει κάθε μέρα και περισσότερο την αγάπη του Χριστού. Και τώρα μπορείς να γίνεις εκτελεστής του λόγου μου. Αυτή είναι η εντολή μου, αγαπάτε αλλήλους. Τώρα μπορείς να αγαπάς τον αδελφό σου. Τώρα μπορείς να θεωρείς υπερέχοντα κάθε αδελφό σου, σε όποια κατάσταση και να είναι. Και τον εχθρό σου, και αυτόν που σε βρίζει, και αυτόν που σε βλασιμάει, και αυτόν που σε μισεί. Τότε μπορείς να τον αγαπάς, γιατί η αγάπη του Χριστού έχει πλημμυρίσει το είναι σου, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Τότε είσαι αληθινός χριστιανός. Αλλιώς είσαι της πλάκας. Τώρα δεν σε λέω πλέον δούλο μου, σε λέω φίλο μου. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ εντέλομαι σε εσάς. Τι θα πει φίλος? Τώρα ο Χριστός σε εμπιστεύεται και εσύ τον εμπιστεύεσαι. Εμπιστεύεσαι τη ζωή σου τα πάντα σε Αυτόν και Αυτός εμπιστεύεται τα πάντα σε σένα. Φιλική σχέση, μία σχέση εμπιστοσύνης. Ποιον εμπιστεύεσαι, τον καλύτερο μου φίλο? Τη γυναίκα σου να εμπιστεύεσαι, όχι και πολύ ή πάρα πολύ? Όμως τώρα μιλάμε για μία εξαίσια σχέση. Σχέση απόλυτης, πλήρους και τέλειας εμπιστοσύνης με τον Χριστό που συνεχίζει να σου αποκαλύπτεται. Αδελφοί, ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Είναι βιωματική, προσωπική, πνευματική εμπειρία. Δεν μας τα λέει για να τα ακούμε. Μας τα λέει για να τα πράττουμε. Για να τα εξητήσουμε. Για να τα επιθυμήσουμε. Εσείς είστε φίλοι μου αν σε κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Μέχρι τώρα τι είσαστε, δούλοι μου? Όλη αυτή η πορεία σε κατέστησε δούλο του Χριστού. Αλλά δεν τελειώνει εκεί η πορεία. Δούλος του Χριστού ήταν ο Εζεκίας. Δούλος του Χριστού ήταν και ο Σολομών. Αλλά ποτέ δεν έγινε φίλος του Χριστού. Γιατί ποτέ δεν τον εμπιστεύτηκε ο Θεός. Σε αντίθεση με τον Δαβίδ, σε αντίθεση με τον Χριστό. Εγώ δεν θέλω να είμαι δούλος. Θέλω. Αλλά θέλω να με κάνεις φίλο σου, Κύριε μου. Για σκέψου να ξέρεις ότι ο Χριστός σε εμπιστεύεται. Σου εμπιστεύεται το Λόγο Του, σου εμπιστεύεται την παρουσία Του, σου εμπιστεύεται την αγάπη Του, σου εμπιστεύεται την καρποφορία Του, σου εμπιστεύεται ότι είναι δικό Του. Και τι λέει? Εσάς πλέον δεν σας λέγω δούλους, διότι επειδή σας εμπιστεύομαι, όσα άκουσα από τον Πατέρα μου εφανέρωσα εσάς. Μόνο σε εσάς. Μόνο όσα ακούω από τον Πατέρα μου σας φανερώνω, γιατί σας εμπιστεύομαι. Σε ποιον εμπιστεύεσαι όλα τα μυστικά σου?
στο φίλο σου, σε αυτόν που είναι αξιόπιστος. Γι' αυτό είναι και φίλος σου. Όλα τα μυστικά σου τα εμπιστεύεσαι. Τα πάντα το εμπιστεύεσαι. Δεν φοβάσαι μήπως τα βγάλει έξω, μήπως κάνει οτιδήποτε. Και τώρα το κρίσιμο σημείο. Τώρα μάθετε ότι δεν εκλέξατε σε μένα, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας έθεσα να υπάγετε, να κάμετε καρπόν πολύν και ο καρπός σας να μένει. Ποια είναι λοιπόν η εκλογή του Χριστού? Σαν κλίματα φυτεμένα στην άμπελο την αληθινή, τρεφόμαστε και αυξάνουμε από την άμπελο. Σαν μαθητές εκπαιδευόμαστε και μαθητεύουμε με έναν δάσκαλο. Σαν δούλοι εργαζόμαστε και υπηρετούμε το έργο του Θεού. Σαν αδελφοί αγαπάμε και φροντίζουμε τους αδελφούς μας. Σαν φίλοι έχουμε μια ιδιαίτερη επικοινωνία εμπιστοσύνης. Και τότε είμαστε πιστοί αληθινά. Υπακούμε, αλλά μισούμεθα κιόλας. Είμαστε εκλεκτοί του, αλλά και απεσταλμένοι όμως. Τότε μας εμπιστεύεται τη δική του καρποφορία. Και μας βεβαιώνει. Εσείς ρε φίλοι μου, και μάθετε ότι δεν είστε εκ του κόσμου του, του πάει, έφυγε ο κόσμος αυτός. Έχει πεθάνει ο κόσμος για σας. Τώρα ζείτε σε ένα άλλο περιβάλλον. Το πολίτευμά σας είναι της ουρανής. Γι' αυτό ο κόσμος θα σας μισεί. Μη φοβάστε όμως, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και εμένα μίσησε. Αλλού είναι το ζήτημα και το κρίσιμο σημείο. Το λόγο μου τον φύλαξαν. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τώρα πλέον και το δικό σας λόγο θα τον φυλάτουν. Δηλαδή, ό,τι λέτε θα είναι σαν τη σφύρα που συντρίβει το βράχο, κάθε καρδιά σκληρή θα τη συντρίβει. Τα λόγια σας θα είναι λόγια Θεού. Το έργο σας θα είναι έργο Θεού. Όλα στη ζωή σας θα είναι ο Χριστός. Δεν θα μιλάτε πια εσείς, ο Χριστός που κατοικεί μέσα σας. Τι θα είσαστε εσείς? Ένα σκεύος που μεταφέρεται το Χριστό. Ένα σκεύος που έχει κάνει πλήρη κατοχή ο Χριστός, για να κάνει το έργο του και να φέρει καρπό πολύ εις δόξα του Πατρός του. Εσείς τι είσαστε δηλαδή? Ο λιγότερον του μηδενός. Τίποτα. Τίποτα. Είσαστε ένα άδειο, αδειάσατε, ένα άδειο σώμα που το κατέλαβε, το πλημμύρισε, το κυβερνάει ο Χριστός. Και το έργο σας είναι το έργο του Χριστού. Τα λόγια σας είναι τα λόγια του Χριστού. Η ζωή σας είναι ζωή εν Χριστώ. Τα πάντα ανήκουν στο Χριστό. Και μέσα από σας καρποφορεί ο Χριστός, επαναλαμβάνω, εις δόξαν Θεού Πατρός. Τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Κύριε, πώς μπορώ να γίνω έτσι? Θέλω. Θέλεις? Αμήν. Θέλεις? Αμήν. Πώς μπορώ να γίνω έτσι? Υπάρχει μέθοδος, υπάρχει τρόπος? Πώς μπορώ να γίνω έτσι? Και η απάντηση είναι: έλα κοντά μου και εγώ θα σου πω. Και πιο σωστά, έλα κοντά μου και εγώ θα σου λέω. Και πιο σωστά,
έλα κοντά μου και εγώ θα ενεργώ. Αμήν.